Λοιπόν, είμαστε εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας και δίπλα μου είναι η Άννα Μαρία Παπίρη. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Γεια σου, Ανούλα. Γεια Μαρία. Άννα Μαρία. Καλό φθινόπωρο σε όλους. Καλό φθινόπωρο, βέβαια. Είδες, σήμερα το πραγματικά το νιώσαμε, το καλό φθινόπωρο. Σήμερα είναι, πραγματικά. Κρύο, ε. Ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Πέρασε και ένα καλοκαίρι, αλλά εντάξει, περάσαμε καλά και γυρίσαμε στις επάλξεις μας. Αυτό έχει σημασία. Και βέβαια να πω, πώς πάει, και να σε ρωτήσω και πώς πάει το βιβλίο. Θυμάμαι να το ξαναθυμίσω, η επανάσταση της νεότητας, που γι' αυτό θα μας μιλήσει η Άννα Μαρία, για την αντιγύρανση, για την επανάσταση της νεότητας. Εδώ πέρα που λέει ένα βιβλίο που τα λέει όλα. Παγώστε το βιολογικό σας χρόνο. Είπαμε λοιπόν ότι θα μιλήσουμε για τη φωτογύρανση. Και ακριβώς. Λέει τη φωτογύρανση που, όσο να είναι, κάτι λίγο, κάτι πολύ το καλοκαίρι, τη φορτωθήκαμε. Έτσι κι αλλιώς, γιατί όσο και να κάνουμε την προετοιμασία για την επιδερμίδα μας για να εκτεθούμε στον ήλιο και όσο και να την προστατεύουμε με το αντιλιακό, η αλήθεια είναι ότι με την αλλαγή της εποχής, με την επιστροφή μάλλον πια, χρειάζεται μία σειρά από θεραπείες και φροντίδες για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε πια την κατάσταση της επιδερμίδας. Τώρα, το φθινόπωρο που γυρίσαμε, ηρεμήσαμε. Και να αντιμετωπίσουμε και τις φθορές που έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αξίζει όμως να πούμε ότι μια επιδερμίδα την οποία την προστατεύουμε με αντιλιακό έχει πολύ λιγότερες φθορές από μια επιδερμίδα η οποία δεν τη χάνει αυτής της προστασίας. Και βέβαια να πούμε ότι αντιλιακό όλο το χρόνο για την Ελλάδα τουλάχιστον. Φυσικά. Που έχει ηλιοφάνεια και όχι. Φυσικά. Μόνο να το σκεφτόμαστε το Μάιο, τον Ιούνιο. Φυσικά. Και για να μην σου πω ότι πολλοί μου λένε όταν λέω για αντιλιακό, ακόμα και τώρα, μετά από τόσα που έχουν γραφτεί, λέει, α, αντιλιακό για το πρόσωπο, δεν έχω πάει ακόμα διακοπές. Ναι. Πώς κυκλοφορείς έτσι? Είναι μία, αν θέλεις, νοοτροπία που πρέπει έτσι κι αλλιώς να την αλλάξουμε. Θέλω να σας τονίσω ότι οι ερευνητές λένε ότι περνώντας ένα καλοκαίρι χωρίς αντιλιακή προστασία γερνάει το δέρμα μας κατά 2 χρόνια. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε μεγαλώσει 2 χρόνια, που αν αυτά τα λάβουμε υπόψη μας αθρηστικά, από κάποια ηλικία και μετά θα δείχνουμε πολύ πιο μεγαλύτερη. Σωστό. Από αυτό που είμαστε. Ήδη η έκθεση και είναι καταστροφική αρκετά, για όλη την επιδερμίδα και όχι μόνο για το πρόσωπο αλλά και για το σώμα. Αλλά λέμε τώρα αρκετά, ότι... αρκετά. Αυτό λοιπόν που αξίζει να κάνουμε με την επιστροφή μας είναι ακόμη και μόνοι μας έναν έλεγχο στην επιδερμίδα μας, να δούμε πόση αφυδάτωση έχουμε, αλλά και πόσα σημάδια φωτογύρανσης. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Είναι και κοντινά πράγματα, αλλά και συνδυαστικά. Όσο αφορά την ενυδάτωση, θα πάμε κοντά στον καθρέφτη και θα τσιμπήσουμε το δέρμα μας και θα το τραβήξουμε. Εξαρτάται από το πόσο χρόνο χρειάζεται για να επανέλθει η επιδερμίδα στην κανονική της θέση. Όσο πιο αργά κάνει, τόσο περισσότερη αφυδάτωση έχει. Μάλιστα. Οπότε από εκεί και πέρα ξεκινάμε ένα πρόγραμμα που έχει focus στην ενυδάτωση. Με κάποια προϊόντα που πρέπει να είναι ενυδάτωση. Βέβαια, θα τα πούμε. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι να μετρήσουμε τα σημάδια της φωτογύρανσης, που το πιο σημαντικό είναι οι κοιλίδες. Mm-hmm. Αξίζει να πάμε λοιπόν στο μπάνιο μας, σε ένα σημείο που έχουμε πάρα πολύ φως, και να φωτίσουμε το πρόσωπό μας. Θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές και ανομοιόμορφες καφέ κοιλίδες. Σαν αυτές τις παναδίτσες που βγάζουμε εδώ. Ακριβώς. Και εδώ και εδώ και εδώ. Ακριβώς. Αυτή είναι η κληρονομιά μας από τον ήλιο και από την ελλιπή αντιλιακή προστασία. Ξέρεις ότι αυτό πολλές φορές είναι ότι φοράμε τα γυαλιά ηλίου και υδρώνουμε. Κάνουμε έτσι και σε αυτό το βγάζουμε και το αντιλιακό, σύν τον υδρότα. Και μερικές φορές εγώ βλέπω, από εδώ πέρα έχω. Ναι, ακριβώς. Γιατί φοράς αντιλιακό στο άλλο, υδρώνεις, κάνεις έτσι και δεν ξαναβάζεις. Αυτή λοιπόν είναι μια παγίδα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί έχουν βγει αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες λένε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν χρησιμοποιούν αντιλιακό, αλλά δεν έχουν μάθει τη σωστή ρουτίνα χρήσης του αντιλιακού,
Πέφτουν σε μεγάλες παγίδες με αποτέλεσμα να έχουν υπερβολικές φθορές στην επιδερμίδα τους. Ναι, πρέπει δηλαδή να σκεφτείς. Και βέβαια, εντάξει, εγώ δεν κάθομαι και ποτέ έτσι στον ήλιο έτσι, να κάνω ηλιοθεραπεία, αλλά και κάτω από την ομπρέλα και αυτά και μαυρίζω και εύκολα βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε το κομμάτι της αφυδάτωσης, το πρώτο πράγμα που κάνουμε φυσικά είναι ένα peeling. Άκουγα και πριν που έλεγες για καταπληκτικά peeling και μάλιστα μιλάγατε και για την αλόη. Για την αλόη που είπαμε και για μια μάσκα για τους μαύρους κύκλους. Μπράβο. Καλό είναι σε αυτές τις μάσκες με τους μαύρους κύκλους, για τους μαύρους κύκλους, να προσθέτουμε και λίγη βιταμίνη K. Η οποία είναι η κατεξοχήν βιταμίνη που αντιμετωπίζει. Το παίρνουμε από το φαρμακείο, ζητάμε βιταμίνη K, είναι σε σκόνη. Είναι σε διάφορες μορφές. Σε διάφορες μορφές. Λοιπόν, το πρώτο μας βήμα είναι η πολύ καλή απολέπιση. Πολύ καλή απολέπιση. Και καλό είναι να μην γίνεται εφάπαξ, να έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα, ούτως ώστε να μπορούμε... Μια φορά την εβδομάδα. Στην αρχή δύο φορές την εβδομάδα ή μέρα παραμέρα, ανάλογα με το ποσοστό της αφυδάτωσης της επιδερμίδας μας. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με ενυδατικές μάσχες και οπωσδήποτε ενυδατικά σέρουμ. Το must όλης αυτής της ιστορίας που αφορά την ανυδάτωση είναι να αναζητούμε προϊόντα τα οποία έχουν υαλουρονικό οξύ. Τέλειο αυτό το είναι το νούμερο ένα προϊόν πολύ. Για πολύ την αφυδάτωση. Δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι κάνεις. Το νούμερο ένα. Να μην σας πω ότι και για το σώμα χρειάζονται αντίστοιχα προϊόντα, προϊόντα που έχουν ουρία, προϊόντα με ceramide. Δηλαδή όλο το κομμάτι της ανυδάτωσης θα δημιουργήσει, αν θέλετε, πολύ καλύτερους προστατευτικούς φραγμούς στην επιδερμίδα μας. Πολύ καλό. Πάρα και πολύ βλέπουμε καλό. Και τα αποτελέσματα πολύ ορατά, δηλαδή ειδικά με το αγαπώ υαλουρονικό. Πάρα πολύ. Και εγώ. Πάρα πολύ. Όχι, μου πάει. Πες μας και για τη φωτογύρανση, γιατί και εμένα με ενδιαφέρει αυτό, γιατί βλέπω κάτι εδώ πέρα φαγκιδίτσες. Κάθε φορά λέω, τι γίνεται. Λοιπόν, η φωτογύρανση ξεκινάει με το ίδιο βασικό κομμάτι όπως και η ενυδάτωση. Απολέπιση, την οποία είτε την κάνουμε μόνοι μας, που αν θέλεις κάποια στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά peeling ή μάσχες απολέπισης που μπορούμε να φτιάχνουμε στο σπίτι, ή ξεκινάμε μια σειρά από συνεδρίες με micro-peeling στο δερματολόγο μας. Γιατί ξέρω ότι αυτά είναι και λίγο δύσκολο να φύγουν. Ναι. Να αποχρωματιστούν μπορεί κάποια στιγμή. Είναι δύσκολα. Οπότε τι κάνουμε. Συνήθως αυτές οι θεραπείες που γίνονται στο δερματολόγο είναι επίσης συνδυαστικές. Δηλαδή τι γίνεται. Είναι μια θεραπεία peeling, μια θεραπεία ενυδάτωσης ή αντιοξειδωτική θεραπεία. Και γίνεται, όπως είπαμε, συνδυαστικά για να μην προκαλούνται μεγάλες φθορές στην επιδερμίδα. Και φυσικά, ολοκληρώνοντας τις θεραπείες, εάν θέλουμε στην κυριολεξία όμως να βοηθήσουμε το δέρμα μας να επανέλθει φύγουν και οι καφέ κυλίδες, είναι να κάνουμε κάποιες συνεδρίες με λέιζερ. Ναι, αφεύγουν δηλαδή. Φυσικά, αυτές οι κυλίδες οι οποίες είναι πάρα πολύ, αν θέλεις, κοντινές, δηλαδή αυτές που μας έχουν προκύψει την προηγούμενη σεζόν, φεύγουν άμεσα. Οι κυλίδες που δεν φεύγουν είναι οι ορμονικές κυλίδες. Ακριβώς αυτές οι οποίες είτε δημιουργούνται στην περίοδο της εγκυμοσύνης, είτε στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, αυτές είναι πιο επίμονες. Ή από ορμονικά σκευάσματα που παίρνουν. Σαφέστατα. Ακόμη και από αντισυλληπτικά. Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζονται πιο επίμονη και μακρόχρονη θεραπεία. Κάποιες από αυτές δεν φεύγουν κιόλας, μόνο με απλές θεραπείες. Θυμάμαι, είχε πάει στον δερματολόγο μια φίλη μου, είχε αυτό το χλώασμα που λέγαμε και εγκυμοσύνης κλπ. Και ήταν και εκτεταμένο εδώ, το οποίο δεν μπορούσε, δηλαδή είχε γυρίσει τα πάντα. Ένας δερματολόγος μόνο της είπε, που της έδωσε ένα φτιαχτό, να το πάει στο φαρμακείο να το φτιάξει μια συνταγή, που το έβαλε και εξαφανίστηκε, αλλά της είπε, θα είσαι... όταν θα κάνεις μπάνιο ή όταν βγαίνεις έξω για να πας βόλτα με τον ήλιο, με καπέλο και φουλ αντιλιακή. Για να μην σου πω, μου λέει, να βάζεις λέει και μια μάσκα, γιατί αυτά ξαναβγαίνουν. Εγώ πάντως θέλω να σας πω γιατί το δοκιμάσαμε με μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία είχε βγάλει κοιλίδες το καλοκαίρι και ξεκίνησε μια θεραπεία με μια κρεμούλα που φτιάξαμε μόνες μας. Αλήθεια, θες να μας την πεις? Να σας την πω, γιατί είναι εντελώς φυσική. Α, τέλεια. Υπάρχει ήδη τεράστια διαφορά στο δέρμα. Αλήθεια. Της. Απλά θέλει υπομονή και επιμονή. Για να την ακούσουμε. Λοιπόν, συνδυάζουμε δύο μέρη
ελαιόλαδο, παράκληση, βιολογικό ελαιόλαδο και ένα μέρος λεμόνι. Α, ναι, ξέρουμε και το λεμόνι κάνει τη φυσική λεύκανση. Μπράβο, και κάνει και απολέπιση. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Φτιάχνουμε όμως καθημερινά ένα τέτοιο μείγμα. Και το βάζεις το βράδυ. Το έχουμε, όχι. Το βάζουμε όσες φορές την ημέρα μπορούμε. Δύο μέρη ελαιόλαδο. Και ένα μέρος λεμόνι. Ας πούμε δύο κουταλάκια του γλυκού λάδι ελιάς βιολογικό. Μπράβο. Και ένα μέρος και ένα κουταλάκι του γλυκού λεμόνι. Χυμό λεμονιού. Το ανακατεύουμε. Το χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Και το βάζουμε συνήθως εδώ είναι. Ή στο μέτωπο, τα πιο εκτεθειμένα. Στα όρια του... Ναι. Μπράβο. Και τι γίνεται εκεί. Καλό είναι αυτό το πράγμα, εάν είμαστε στο σπίτι μας, αυτό το μείγμα, να το χρησιμοποιούμε όσες φορές την ημέρα μπορούμε. Και 5 και 6. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Ναι. Απλά ξεπλένουμε την επιδερμίδα μας. Και το ξαναβάζουμε. Βάζουμε ελάχιστη ποσότητα, την αφήνουμε. Ναι. Το μυστικό βέβαια ποιο είναι, γιατί έχει και συνέχεια. Για πες. Όσο χρησιμοποιούμε αυτό το μείγμα, με το που βγαίνουμε από το σπίτι μας, φοράμε αντιλιακό. Ναι. Γιατί το λεμόνι μας προκαλεί μια φωτοευαισθησία και είναι πολύ φυσιολογική γιατί είναι όξινο, είναι οξύ και πρέπει να προστατεύουμε την επιδερμίδα μας όσο περισσότερο γίνεται. Θυμηθείτε με, είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Εγώ θα το κάνω πρώτα από όλους. Χρησιμοποιήστε την. Μου αρέσουν και τα φυτικά προϊόντα. Αλήθεια και είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα, εμείς είδαμε αποτέλεσμα. Εγώ είχα πει και ένα άλλο και εδώ στην εκπομπή, γιατί το λεμόνι είναι για χίλιες χρήσεις. Και από το σπυράκι είναι πάρα πολύ καλό. Από το σπίτι, το πρόσωπο, τι να σου πω. Λοιπόν, έχω πει ότι μπορούμε να κόβουμε μια λεμονόκουπα στη μέση και να περνάμε το πρόσωπό μας και να το αφήνουμε, γιατί κάνει και απολέπιση, γιατί έχει αχά. Βέβαια. Και αποχρωματίζει και αυτά. Βέβαια. Με την λεμονόκουπα. Τσακ. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ απλά μιλάω για το συνδυασμό του με το λάδι. Με το λάδι. Γιατί το λάδι δημιουργεί και μια προστασία στην επιδερμίδα. Αυτό που λες είναι πραγματικά μαγικό και δίνει αποτέλεσμα, αλλά θέλει και μια επιδερμίδα που να είναι λίγο ανθεκτική. Ναι. Συνήθως ανθεκτικές είναι λίγο η σταρά της επιδερμίδας. Σε μια πολύ λευκή επιδερμίδα μπορεί να κάνει έναν ήπιο ερεθισμό. Μπορεί και να μην τον προκαλέσει. Εντάξει, αλλά το μετά... ότι αποχρωματίζει. Μπράβο. Βέβαια. Μετά βέβαια. Μπορούμε αμέσως να βάλουμε το λαδάκι μας, το σέρου μας, τα οπωσδήποτε. Ενεδατική κρέμα οπωσδήποτε. Και όσο είμαστε σε μια αντίστοιχη διαδικασία με το λεμόνι, επειδή είναι οξύ όπως είπες και εσύ, αντιλιακό. Αντιλιακό. Βέβαια, θέλω να πω ότι για την Ελλάδα, και το είπαμε και προηγουμένως, ότι χρειάζεται αντιλιακό όλους τους μήνες και το χειμώνα. Θα σε ρωτήσω, φτάνει ένας δείκτης 10 με 15 για το χειμώνα? Το 15 είναι αρκετό για το χειμώνα. Είναι να, 10 με 15 αρκετό. Είναι αρκετό? Είναι αρκετό. Εξάλλου, έχουμε και πάρα πολλές επιλογές και είναι σημαντικό να το πούμε. Από τα καλλιντικά πια που έχουν αντιλιακά φίλτρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία κρέμα ημέρας με αντιλιακά φίλτρα. Γι' αυτό λέω, μιλάω κρέμα ημέρας. Μπορούμε ένα make-up ή μία πούδρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί οι συνδυασμοί που πάρα μπορούμε πολύ. Να κάνουμε. Αλλά θεωρώ ναι ότι ένας δείκτης γύρω στο 15 είναι καλός για το χειμώνα. Και γύρω στο 30. 30 για το καλοκαίρι, γιατί ναι. Είχαμε ακούσει και παλιότερα... Δεν έχει νόημα. Ναι. Είχαμε ακούσει ότι πηγαίνανε από 50, 80, 100, που αυτά ήταν τελικά εμπορικά όλα και είπανε ότι σταματήσανε τα εκατοστάρια και έτσι τα 80. Έτσι και αλλιώς. Ούτως ή άλλως ένα 30 είναι εντάξει. Βέβαια. Έχει απαγορευτεί να υπάρχουν δείκτες στα καλλιτικά πάνω από 50, γιατί εάν θέλεις και η προστασία που σου δίνουν, είναι πια πάρα πολύ μικρή. Ναι. Δεν έχει νόημα για ένα και 100%. Περισσότερα χημικά. Βέβαια. Και ο κόσμος πέφτει στην παγίδα. Πάρα ότι πολύ. Έχω τεράστιο δείκτη προστασίας, άρα μπορώ να το αφήσω πολύ ώρα το αντιλιακό. Και ειδικά και για τα παιδάκια. Πέφτανε πολύ στη φάση του 50, 60, 80, ότι είναι πολύ καλό και για τα παιδάκια βέβαια, και για αυτά. Βέβαια. Και δεν είναι και καλό, γιατί σε πρόσφατη έρευνα το διάβασα και εδώ, ότι τα πολύ σύνθετα έτσι, και χημικά καλλιτικά κάνουν χειρότερο κακό στην επιδερμίδα μας. Δηλαδή, όταν κάτι είναι λίγο... Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο λίγα συστατικά έχουν... Ναι, είναι και
τόσο καλύτερα. Πιο φιλικά είναι. Μπράβο. Προς την επιδερμίδα μας. Το πολλές φορές ακριβώς ο συνδυασμός των πολλών διαφορετικών συστατικών. Χημικών πάντα για να μπορούν να αντέχουν, για να είναι στο ράφι. Ξέρεις όμως και πολλά φυσικά συστατικά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες. Βέβαια, και αυτό πάντα πρέπει να ζητάμε ένα δειγματάκι. Ένα δειγματάκι είναι μια πολύ καλή λύση. Ναι, ναι. Άμα ξέρουμε ότι έχουμε αλλεργίες, είτε στο αμυγδαλέλαιο, μπορεί να έχει αμυγδαλέλαιο και εμένα να μου είναι μια χαρά, ας πούμε, το αμυγδαλέλαιο και λες αμυγδαλέλαιο, απλό, αθώο. Ενώ εσύ μπορεί να έχει τους ξηρούς καρπούς, ξέρω εγώ, αλλεργία και να έχει ένα θέμα. Ακριβώς. Ή στη χλωροφύλη, ή σε ένα αιθέριο έλαιο. Ακριβώς. Όλα τα πράγματα, εντάξει, ναι, εννοείται ότι πρέπει να τα δοκιμάζουμε. Σε ανθρώπους που ξέρουν ίσως ότι μπορεί να έχουν και μια ευαισθησία. Βέβαια. Άλλο που έχεις να μας πεις. Εγώ θα ήθελα να σας καλέσω κάπου. Βεβαίως, για πες μας. Θέλω να σας πω ότι την επόμενη Παρασκευή, 11 Οκτώβρη, στο ετήσιο fitness meeting που θα γίνει στο κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής της Συγκρού, 3 με 6... θα έχουμε μία ημερίδα αντιγύρανσης. Θα μιλήσεις, φαντάζομαι, και εσύ. Θα μιλήσω εγώ. Εγώ θα είμαι η πρώτη εισηγήτρια που θα... ουσιαστικά θα βάλω τον κόσμο στο θέμα τι είναι αντιγύρανση, τι είναι πρόωρη γύρανση. Και θα υπάρχουν άλλοι 4 ομιλητές. Μετά από μένα αμέσως θα είναι η Σοφία Παθέκα, η γυμνάστρια, η οποία θα μιλήσει για την άσκηση και αντιγύρανση. Θα είναι ο Βαγγέλης ο Βερτόπουλος, που είναι ψυχολόγος και coacher, ο οποίος θα βοηθήσει και θα μας δείξει δρόμους για το πώς βάζουμε στόχους για την εμφάνισή μας και πώς θα μπορούμε να τους ακολουθούμε αυτούς τους στόχους για να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Θα είναι η κυρία Γκέκα, η οποία είναι οδοντίατρος και ασχολείται με την αισθητική οδοντιατρική, και αυτή θα μας μιλήσει για το πώς βελτιώνει τη διάθεσή μας όταν έχουμε ένα όμορφο και φωτεινό χαμόγελο. Ωραία. Και δεν τρεπόμαστε. Ακριβώς. Και την ημερίδα θα ολοκληρώσει η κυρία Ψαρά, η διαιτολόγος, η οποία θα μας μιλήσει για την αντιγερμανική διατροφή. Σωστό. Αχ, τι καταπληκτικό. Είπαμε. Θα είναι μια υπέροχη ημερίδα. Θέλω να σας πω ότι η δική μας ημερίδα ελεύθερη. Θα είναι ελεύθερη. Ωραία. Γιατί παράλληλα θα τρέχουν διάφορες ημερίδες. Η δική μας ζητήσαμε και παρακαλέσαμε να είναι ελεύθερη για, ελεύθερη, ωραία, για να έρθει όποιος θέλει να παρακολουθήσει. Θεωρούμε ότι θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα και θα είναι στην κυριολεξία η αρχή για μια νέα ζωή. Αυτό είναι σημαντικό. Ό,τι όσο χρονών και να είμαστε είναι καλό. Ακριβώς. Βέβαια, όσο πιο νωρίς το πάρουμε χαμπάρι, ήδη από τα 25 χρόνια λέει γερνάνε τα κυταράκια μας. Όσο πιο νωρίς το πάρουμε χαμπάρι, τόσο καλύτερα θα περάσουμε ακριβώς, σε όλη την πορεία της ζωής μας. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πια όριο ηλικίας. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα αντιγύρανσης και τα ωφέλη που θα έχουμε θα είναι πάρα πολλά. Ναι, γιατί δεν θα είμαστε μόνο 20, 30, 40, πάνε και 50 και 60 και 70 και θέλουμε να έχουμε και μια καλή, και να πω και κάτι άλλο, ναι, ναι. Και η αντιγύρανση που γίνεται με τη διατροφή, μια και το ανέφερες για την κυρία Ψαρά. Η αντιγυραντική διατροφή δεν στόχευε μόνο για να έχουμε και ένα καλό δέρμα. Ναι, εκεί φαίνεται. Αυτό, όχι, είναι, αυτό είναι που φαίνεται. Μιλάμε για το καλό μέσα νοσοποιητικό, μας. Ακριβώς. Να έχουμε και το μέσα μας καλά. Να είναι και η καρδιά μας καλά και το σηκώτη μας καλά και το πάγκρας και η χολή. Τα πάντα. Τα πάντα να είναι καλά. Ακριβώς. Διατηρημένα καλά. Έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Τον 21ο αιώνα ζούμε, αλίμονο. Επειδή σας άκουγα και πριν και λέγατε καταπληκτικά πράγματα τώρα για την εποχή. Και τονίσατε το ότι ξεκινάνε οι ιώσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ακριβώς, είναι ήδη κρυωμένοι. Ακριβώς. Ένα ισχυρό όμως ανοσοποιητικό. Το περνάει και πιο εύκολα. Λιγότερες ιώσεις, λιγότερες ασθένειες. Έτσι. Αυτό είναι πολύ. Λοιπόν, να το ξαναπούμε. 11 του μήνα ημερίδα για την αντιγύρανση στο Ίδρυμα της Εθνικής Ασφαλιστικής της Συγκρού. Ακριβώς. Και εμείς θα είμαστε 3 με 6. 3 με 6 είναι δωρεάν. Είναι χαρά μας. Όποιος θέλει να έρθει. Βέβαια, γιατί να μην τα ακούσουμε, αφού άμα είναι και δωρεάν, δωρεάν πληροφορίες είναι καλό. Άννα Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμες οι συμβουλές σου πάντα. Και πάντα να πω ότι τις βρίσκουμε και σε αυτό το όριο, το καταπληκτικό βιβλίο, Η Επανάσταση της Νεότητας. Και ξέρω ότι ετοιμάζεις και το δεύτερο βιβλίο σου. Ναι. Δεν θα το πούμε πώς θα λέγεται, ή το ξέρεις. Όχι, το ξέρω, απλά. Ας το δούμε μόλις θα είναι. Μπράβο, μπράβο, καλύτερα. Μπράβο. Λοιπόν, τα πάντα λοιπόν βρίσκονται και σε αυτό το βιβλίο. Εδώ να σας ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Αντιγύρανση, έτσι σκεφτείτε το και λιγάκι, κάπως έτσι.
Βάλτε στη ζωή σας ωραία πράγματα, θετικές σκέψεις. Να περνάτε καλά. Εμείς αύριο πάλι εκεί γύρω στις 3 και κάτι θα είμαστε μαζί. Πολλά φιλάκια. Τσάου.